Αποδέκτης πολλών καταγγελιών επαγγελματιών από την Πρέβεζα αλλά και την Επικράτεια για προσπάθεια τηλεφωνικής εξαπάτησης και απόσπασης τραπεζικών κωδικών και άλλων προσωπικών δεδομένων, έγινε ο Δήμος Πρέβεζας. Πρόκειται για επαγγελματίες που συναλλάσσονται με το Δήμο και δέχτηκαν τηλεφωνήματα δήθεν από άτομα που εργάζονται στις οικονομικές υπηρεσίες, ζητώντας τους επίμονα να δοθούν προσωπικοί κωδικοί για να γίνουν οι πληρωμές. Οι δράστες της τηλεφωνικής εξαπάτησης άγγλισαν τα στοιχεία από το Διάβγεια, γεγονός που έκανε ακόμη πιο πιστικά τα επιχειρήματά τους. Η αστυνομία έχει εφιστήσει πολλές φορές την προσοχή των πολιτών στο να μην δίνουν προσωπικούς κωδικούς ή οτιδήποτε άλλο σημαντικό, διότι πρόκειται στις περισσότερες περιπτώσεις περί απάτης. Και εμείς για το θέμα αυτό έχουμε κοντά μας τον Διοικητή του Τμήματος Ασφάλειας Αστυνομικής Διεύθυνσης Άρτας, τον κύριο Θοδωρή Γούσια. Κύριε Γούσια, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έκανε ένα πολύ μακρύ πρόλογο, διότι αυτού του είδους τα περιστατικά, παρόμοια, αλλά στη δική μας περιοχή, στην Πρέβεζα χτες, προχτές σε άλλες περιοχές, τα έχετε επισημάνει. Δεν είναι ούτε η πρώτη φορά, μακάρι να ήταν η τελευταία. Αλλά βλέπουμε όμως ότι αυτή η παραβατικότητα συνεχίζεται. Δυστυχώς, το έχουμε πει και σε προηγούμενες ενημερώσεις που κάναμε μέσω του καναλιού σας στους τηλεθεατές σας, ότι το φαινόμενο αυτό συνεχίζεται και όχι απλά συνεχίζεται, όσο περνάει ο καιρός εντείνεται. Καταλαβαίνετε ότι η χρήση του διαδικτύου διευρύνεται. Σχεδόν το σύνολο πλέον των πολιτών έχει επαφή με το διαδίκτυο και ως εκ τούτου τέτοιες περιπτώσεις και περιπτώσεις απάτης ανθούν και τώρα αλλά και στο μέλλον ακόμη περισσότερο. Πραγματικά καταγράφονται συνεχώς αυξανόμενοι αριθμοί σε περιπτώσεις εξαπάτησης των πολιτών με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε πει ότι οι περιπτώσεις εγκληματικότητας που γίνονται με διαζώσεις παρουσία των δραστών στο χώρο, κλοπές, ληστείες, σιγά σιγά περνάνε σε δεύτερη φάση σε ό,τι αφορά δηλαδή το αριθμητικό, εν συγκρίση με τις περιπτώσεις απάτης διαδικτυακές, είτε διαδικτυακές είτε τηλεφωνικές. Mm-hmm. Πραγματικά, όπως είπατε κι εσείς, μέσω του Διάβγεια είναι πολύ εύκολο να αντιληφθούν στοιχεία για τις υπηρεσίες, για υπαλλήλους, για εν προκειμένου, όπως αναφέρατε για το Δήμο Πρέβεζας ή το Δήμο Άρτας ή κάθε Δήμο τέλος πάντων, μπορούν να αντιληφθούν στοιχεία για τους δημάρχους, αντιδημάρχους, υπηρεσίες των Δήμων. Και οι δράστες, μπαίνοντας στο Διάβγεια, αποκτούν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Εν συνεχεία επικοινωνούν, όπως είπατε, με επαγγελματίες της περιοχής, προφασίζονται ότι είναι είτε κάποιος αντιδήμαρχος είτε κάποιος υπάλληλος του Δήμου και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να αποσπάσουν κωδικούς ή και απευθείας χρηματικά ποσά, καταβολή δηλαδή σε τραπεζικούς λογαριασμούς, από επιχειρηματίες της περιοχής που συναλλάσσονται με το Δήμο. Όταν μπαίνουμε στο Διάβγεια, βλέπουμε στις αναρτήσεις που κάνουν οι Δήμοι για δημοπρασίες ή για παραχωρήσεις έργων, βλέπουμε στοιχεία από αυτούς τους διαγωνισμούς. Έτσι, αυτά τα χρησιμοποιούν οι επίδοξοι δράστες κάθε φορά της απάτης, έρχονται σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους επιχειρηματίες και αποσπούν χρηματικά ποσά. Το έχουμε τονίσει πολλές φορές και στο παρελθόν ότι από τηλεφώνου δεν κάνουμε καμία συναλλαγή με υπηρεσία. Δεν υπάρχει περίπτωση η υπηρεσία κανονική να επικοινωνήσει μαζί μας τηλεφωνικά και να ζητήσει είτε κωδικούς είτε να καταθέσουμε σε τραπεζικούς λογαριασμούς χρηματικό ποσά. Πρόκειται πάντοτε για περιπτώσεις απάτης. Κύριε Γούσια, επειδή τώρα τελευταία έχουν φτάσει και στα δικά μας, αν θέλετε, εδώ τα αυτιά, πολλοί μας έχουν πλησιάσει και μας έχουν πει για τις συναλλαγές αυτές μέσω διαδικτύου, τις αγοραπολισίες. Δηλαδή κάποιος βλέπει κάτι στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, αγοράζει ένα προϊόν και όταν το παραλαμβάνει και αφού έχει καταβάλει τα χρήματα, βλέπει ότι αυτό είναι απομιμητικό είδος. Δεν ξέρω πώς αυτό προστατεύει τον καταναλωτή, αν προστατεύεται και τι έχετε να πείτε στους καταναλωτές που συναλλάσσονται, αν θέλετε, ή έχουν οποιαδήποτε αγοραπολισία μέσω διαδικτύου. Πραγματικά αυτές του είδους οι αγοραπολισίες αυξάνονται σύντο χρόνο, οι διαδικτυακές, και θα πρέπει να είμαστε εδώ πολύ περισσότερο προσεκτικοί από ότι σε μια φυσική συναλλαγή που θα κάνουμε με έναν εκεί πολιτή. Εκεί όπου το βλέπεις ένα είδος, ακριβώς. Ναι. Το βλέπουμε το είδος, το έχουμε στα χέρια μας, οπότε πληρώνουμε, το παίρνουμε και φεύγουμε. Στις περιπτώσεις αυτές όμως που η αγοραπολισία γίνεται διαδικτυακά, ελοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος της εξαπάτησης
Και δυστυχώς αυτό το βλέπουμε και εμείς στην υπηρεσία μας. Συνεχώς έρχονται και όσο όλο και περισσότεροι εδώ συμπολίτες μας που έχουν πέσει θύμα μιας τέτοιης περίπτωσης απάτης. Βασικό σε μια τέτοια συναλλαγή είναι με κάθε τρόπο να ελέγξουμε την εγκυρότητα και του ατόμου με τον οποίο συναλλασσόμαστε, αλλά και τυχόν αν μπορεί να φαίνεται να εμφέτει ότι είναι μια εταιρεία πίσω από αυτό. Έχουμε πει πολύ απλά, ένας πρώτος απλός έλεγχος είναι διαδικτυακά να γκουγκλάρουμε το όνομα είτε του φερομένου σαν πολιτή του προϊόντος είτε της εταιρείας. Εάν πριν από εμάς, που συνήθως αυτό γίνεται, έχουν πέσει και άλλοι συνάνθρωποι μας θύματα απάτης από το συγκεκριμένο άνθρωπο, από τους συγκεκριμένους ανθρώπους, συνήθως αναρτούν στο διαδίκτυο σχόλια. Οπότε μια πρώτη, ένας πρώτος εύκολος έλεγχος είναι να γκουγκλάρουμε τα στοιχεία ή τον αριθμό τηλεφώνου με τον οποίο επικοινωνήσαμε ή πρόκειται να επικοινωνήσουμε με αυτούς τους ανθρώπους για να δούμε αν γράφονται κάποια αρνητικά σχόλια για αυτούς στο διαδίκτυο. Ένας πρώτος έλεγχος. Πάντως, πρέπει πάντοτε να είμαστε επιφυλακτικοί και συνήθως και όταν είναι να καταθέσουμε μεγάλα χρηματικά ποσά, υπάρχουν συναλλαγές που γίνονται για αγορά μηχανημάτων, μπορούν να είναι πολλές χιλιάδες ευρώ. Εννοείται ότι εκεί είχαμε πρέπει... μια τέτοια περίπτωση. Ναι, εννοείται. Εξεχνιάστηκε από ακριβώς. Το έχουμε τονίσει και στο παρελθόν ότι μπορεί να φτάσουμε εμείς σαν αρχές, σαν αστυνομία, να φτάσουμε στο δράστη. Δεν συνεπάγεται όμως αυτό και την αποζημίωση του θύματος. Ξέρετε, πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Πολλοί από αυτούς έχουν οδηγηθεί και στη φυλακή. Πλην όμως τα θύματα, οι παθόντες δεν αποζημιώθηκαν ποτέ για τη ζημιά που έχουν υποστεί. Τώρα, επειδή φτάνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού και η τουριστική σεζόν είναι ό,τι πιο σημαντικό και για τους ανθρώπους που εμπλέκονται με τον τουρισμό, καλό θα ήταν να προσέχουν, και αυτό είναι κάτι το οποίο έχετε τονίσει, τις συναλλαγές τους με κάποιους. Δηλαδή, αν εγώ πάρω έναν ιδιοκτήτη καταλήμματος και του πω ότι θέλω να κλείσω για 5 μέρες δωμάτιο και του ζητήσω κωδικούς για να μπορέσω να έχω πρόσβαση, ενδεχομένως μπορεί αυτό να ενέχει μία μορφή απάτης. Έτσι δεν είναι? Εννοείται. Και αυτοί οι άνθρωποι κάθε φορά, αναλόγως με την περίοδο που διανύουμε και με το τι είναι στην επικαιρότητα, τώρα βέβαια είναι στα μέσα του καλοκαιριού, η τουριστική περίοδο είναι σε πλήρη ανάπτυξη, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα χρησιμοποιούν πολλές φορές τέτοιες μεθόδους. Ναι. Προφασίζονται είτε ότι οι ίδιοι νοικιάζουν καταλήμματα ή ότι επιθυμούν να νοικιάσουν κάποιο κατάλημα και προσεγγίζουν επιχειρηματίες του κλάδου, οπότε και εκεί θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Τι άλλο θα πρέπει να προσέχουν τώρα το καλοκαίρι οι πολίτες, εκτός του ότι να ασφαλίζουν τα σπίτια τους αν πρόκειται να φύγουν για διακοπές και να μην αναρτούν στα social media το μέρος που βρίσκονται? Εγώ θα παρότρινα εσάς, επειδή ξέρω ότι είστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος και με την νεολαία. Τι θα πρέπει να προσέχει η νεολαία, η οποία θέλει το ποτό της, θέλει το φαγητό της, αλλά και εκεί πέρα όμως υπάρχουν κάποια κρούσματα και κάποια φαινόμενα που είναι, θα πρέπει μάλλον τα παιδιά να προσέχουν. Ναι, ο νομοθέτης, σωστά σκεπτόμενος, όρισε το 18ο έτος της ηλικίας σαν ένα σταθμό στην ηλικία κάθε ανθρώπου που μέχρι σε εκείνη την ηλικία δεν επιτρέπεται η είσοδος και η κατανάλωση νεοπνευματωδών ποτών. Αυτό δεν έγινε τυχαία, ξέρετε. Αυτό έχει να κάνει και με τη βιολογία του ανθρώπου. Μιλάμε για ένα νέο άνθρωπο, νεαρό, ένα παιδί δηλαδή, κατ' ουσίαν, που μπορεί να πάθει με πολύ μεγάλη ζημιά στην υγεία του, κάποιος κάνοντας χρήση αλκοόλ και χωρίς μέτρο κιόλας, και η απειρία γενικότερα και από τη ζωή αλλά και σε αυτό το κομμάτι, ξέρετε, δυστυχώς έχει οδηγήσει πάρα πολλές φορές σε ατυχήματα και κάποιες και δυστυχώς σε δυστυχήματα. Δεν χρειάζεται, προλαβαίνουν τα παιδιά, θα μεγαλώσουν, έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους, δεν χρειάζεται να κάνουμε απερίσκεπτα πράγματα σε μικρή ηλικία. Καλό είναι να αποφεύγεται. Και κυρίως συμβουλεύουμε και τους επιχειρηματίες, γιατί ξέρετε και οι κυρώσεις του νόμου είναι ιδιαίτερως αυστηρές σε αυτές τις περιπτώσεις για την προστασία ακριβώς των νέων. Καλό θα είναι να μην επιτρέπουν την είσοδο σε ανηλίκους στα καταστήματά τους και δει την χρήση νοπνευματοδών ποτών. Για συνόδευτους πάντα ανηλίκους μιλάμε. Αλλά και στο προηγούμενο κομμάτι που αναφέρατε για τις περιπτώσεις των κλοπών, όντως πολλοί άνθρωποι θα φύγουν από τα σπίτια τους, θα πάνε στα εξοχικά τους, θα πάνε διακοπές. Καλό θα είναι, πέραν το ότι θα πρέπει να ασφαλίσουν τους χώρους τους, εννοείται, εξυπακούεται, καλό θα είναι να μην αφήνουμε μέσα στα σπίτια μας, μέσα στους χώρους μας, μεγάλα χρηματικά ποσά ή πράγματα αξίας. Ξέρετε ότι δυστυχώς οι περισσότεροι
παθαίνουμε και μετά μαθαίνουμε. Καλύτερα είναι, καλύτερο το προνοήν παρά το θεραπεύειν. Καλύτερα είναι από πριν να έχουμε φροντίσει και σε περίπτωση που κάποιος μπει, γιατί κανένας δεν μας εγγυάται στο διατάφτο ότι δεν θα είμαστε το επόμενο θύμα μιας τέτοιες περίπτωσης, καλό θα είναι, αν μπει κάποιος μέσα στο σπίτι μας, να μην βρει κάτι που θα μας στοιχήσει πάρα πολύ ακριβά σε εμάς τους ίδιους. Πράγματα αξίας, χρηματικά ποσά, υπάρχουν χώροι ασφαλής, υπάρχουν τραπεζικά καταστήματα για να καταθέσουμε τα χρήματά μας, υπάρχουν ακόμα αν έχουμε. Δεν ξέρω καλά, ανάλογα με τη δυναμική του καθενός. Αν έχουμε κοσμήματα ή πράγματα άλλα αξίας μεγάλες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια θύρα σε μια τράπεζα. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν σκίζουμε το στρώμα και τα βάζουμε μέσα. Όχι βέβαια. Ξέρετε, αυτό που εμείς θεωρούμε ασφαλές, στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι το προφανές για αυτούς που κάνουν τέτοιες δουλειές. Συνήθως όταν μπει κάποιος μέσα σε ένα σπίτι, τον πρώτο χώρο που θα ψάξει είναι η κρεβατοκάμαρά μας, είναι το κομωδίνο μας, η ντουλάπα μας, το στρώμα του κρεβατιού μας. Αυτά είναι τα στάνταρ που θα ψαχτούν. Σωστά. Οπότε κανένας από εμάς δεν πρέπει να θεωρεί αυτούς τους χώρους ασφαλείς. Εμείς, η εμπειρία που μας έχει διδάξει όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι προτιμότερο είναι να τα αφήσει χύμα, που λέμε στην καθομιλουμένη, πάνω σε ένα χώρο, και το έχουμε ζήσει και αυτό, να ξέρετε. Κάποια κοσμήματα αξίας σε πολλές περιπτώσεις ήταν αφημένα σε διάφορα σημεία του σπιτιού, δεν πρόλαβαν, δεν τα ακούμπησαν καν. Δεν τα αντιλήφθηκαν και πήγαν και ψάξαν αυτούς τους χώρους. Ξέρετε, κάποιος που θα μπει μέσα σε ένα σπίτι θέλει άμεσα να βγει από αυτό. Οπότε ο πρώτος χώρος που θα ψάξει είναι ο προφανής. Πάντα σημαντική η δική σας ενημέρωση, κύριε Διοικητά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτή σας την παρουσία στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ.